Σε βαθιά νερά κολυμπάει η διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου που δίνει αγώνα προκειμένου να κρατήσει στην επιφάνεια το κολυμβητήριο του Ηρακλείου, που για να παραμείνει ανοιχτό στη διάρκεια του χειμώνα πρέπει να καλυφθεί το μεγάλο κόστος του πετρελαίου για τη θέρμανση του νερού. Η διοίκηση αποφάσισε την καταβολή μηνιαία συνδρομής 5 ευρώ ανά αθλητή για ατομική χρήση των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση τα χρήματα αυτά να αφαιρεθούν από τη συνδρομή προς τα σωματεία. Το θέμα είναι ότι τα σωματεία δεν κάνουν την έκπτωση των 5 ευρώ που ζητάμε ατομικά από τους γονείς. Η πολιτεία δίνει από πέρυσι, μάλλον από το 2015 έως πέρυσι, έχει αυξηθεί από τις 150.000 το πετρέλαιο στις 184 και φέτος θα πάει στα 210. Άρα έχει κάνει το χρέος της. Χρειάζεται ένας μικρός οβολός από αυτούς που κάνουν χρήση για να μπορεί να λειτουργεί και ως προς το σεβασμό των χώρων. Η πολυδάπανη συντήρηση και λειτουργία του κολυμβητηρίου καθίσταται αδύνατη, καθώς αρκετά σωματεία είτε καθυστερούν να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, είτε αφήνουν απλήρωτες τις συνδρομές τους. Το 2015 παραλάβαμε με φοβερά ποσά σε οφειλές. Ήταν 600 ευρώ το μήνα η διαδρομή, η πρώτη. Το φτάσαμε στα 200, 300% κάτω μείωση. Και απαιτήσαμε να μειώσουν στους γονείς. Δεν το κάνανε στα χρόνια της κρίσης. Το 5 ευρώ. Και αναγκαστήκαμε λοιπόν να πούμε ότι καλύτερα να παίρνουμε απευθείας από τους γονείς το 5 ευρώ και να είναι ανταποδοτικό στα παιδιά τους, και τα σωματεία ας πράξουν τα καθώς πρέπει τα δικά τους, φορολογικά και μη. Από την πλευρά τους οι γονείς διαμαρτύρονται, καθώς όπως λένε τα σωματεία δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μείωση των συνδρομών που εισπράττουν από τους αθλητές. Δεν είναι η απέτηση των γονέων να μην πληρώνουν τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως πληρώνουν. Πληρώνουν τις συνδρομές στα σωματεία, τα οποία με τη σειρά τους πληρώνουν μισθώματα στο κολυμβητήριο για να μπορούν να μπαίνουν οι αθλούμενοι εδώ. Αυτή τη στιγμή οι οφειλές προς το κολυμβητήριο που παραμένουν σε εκκρεμότητα από τη σεζόν του 2018 ανέρχονται στις περίπου 17.000 ευρώ. Με τα ποσά ανασωματείων να ξεκινούν από 300 και να φτάνουν τις 3.500. Τώρα ξεκινάμε με 5 ευρώ, δεν ξέρουμε του χρόνου αν θα είναι 10 ή περισσότερα. Έχουμε πληρώσει λοιπόν για να εισερχόμαστε σε αυτό το χώρο και μας ζητάνε να ξαναπληρώσουμε. Είναι η λογική που αντιτιθέμεθα σαν σύλλογος. Οι γονείς εκτός από τη συνδρομή, το κόστος συμμετοχής στις διοργανώσεις πληρώνουν από την τσέπη τους τον εξοπλισμό, τα έξοδα διαμονής, η μεταφοράς εντός και εκτός Κρήτης, τις ανανεώσεις των ατομικών δελτίων και όχι μόνο.